Και καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούργιο vlog. Καλώς ήρθατε σε ένα καραντίνο vlog. Γιατί θα το λέμε συνέχεια ότι είναι καραντίνο vlog. Γιατί αυτό θα κάνουμε για το υπόλοιπο διάστημα. Και ορίστε, ξεκινάμε με το ολοκένουργιο footer PDT by Panos Dent. Μας έλειπε, ήταν το μόνο που δεν είχα. Δεν είχα footer PDT. Και επίσημα αποφάσισα φέτος να πάρω. Βέβαια, κακή περίοδο να κάνεις footer και γενικά το ξέρω. Αλλά ήταν κάτι που το ζητούσατε και έπρεπε να γίνει. Σε πρώτη φάση έχω μόνο αυτά. Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει να παραγγείλει, link θα βρει κάτω στην περιγραφή, ούτως ώστε να κάνει παραγγελίες σε Instagram και Facebook και να έρθουν κάποια στιγμή στο σπίτι του. Okay, για κάποιο διάστημα δεν θα στέλνουμε απευθείας παραγγελίες λόγω καραντίνας, αλλά θα τις μαζέψουμε και θα σταλούν όλες μαζί όμορφα και συμμαζεμένα. Σε άλλα νέα τώρα. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά μου, πώς είστε? Είμαστε μελαγχολικοί. Γιατί μια τόσο όμορφη μέρα έχει έξω. Τόσο όμορφη εποχή. Και ήρθα να δεις και το γλυκό. Κυρίες και κύριοι, για όσους δεν γνωρίζετε, βασικά δεν γνωρίζετε γιατί δεν το είχα πει. Σήμερα είναι η μέρα όπου ο Αλεκούν μετά από καιρό θα μας αφήσει. Θα φύγει. Θα φύγει από το στούντιο. Δεν είναι πρώτα παιδιά, αλήθεια λέει. Θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα φύγει από το στούντιο. Όσοι παρακολουθείτε και από το Instagram του και το δικό μου, έχουμε πάει στο νέο χώρο. Έχει ξεκινήσει να το ετοιμάζει. Δεν έχω δει τις νέες αλλαγές και τα βαψίματα. Αλλά πρέπει να το βοηθήσουμε να αδειάσει αυτό το δωμάτιο. Και είναι πολλά πράγματα. Και όμως μπορούμε να δούμε. Είναι μόνο πιτσιά. Έχει πολύ πράγμα, Άλεξ. Ξεκίνησε η ομάδα. Κάτι λείπει από εδώ. Οχ. Ένα PC. Πείτε μου, από πού θα αρχίσουμε? Δεν ξέρω. Από πού θα αρχίσουμε? Γενικά, ο χώρος είναι σαν το δικό μου. Αν κάτσω να διάσω, είμαι σίγουρος ότι θα πετάξω τα μισά. Αυτό πρέπει είναι κανό. Όχι. Πετάξουν τα μισά, γιατί ο Άλεξ έπαθε ένα σοκ. Όχι. Πες, δεν θα χωράνε στο νέο σπίτι. Δεν θα χωράνε, ρε παιδιά. Δεν χωράνε. Χωράνε. Τα έχει υπολογίσει. Τα έχει υπολογίσει. Μια χαρά χωράνε. Άλεξ, για θύμιση στον κόσμο, πόσο καιρό, πόσα χρόνια σου πήρε σε αυτόν τον χώρο για να φτάσει στην κατάσταση? 19 Νοεμβρίου του 2018. Δύο ολόκληρα χρόνια. Σήμερα έχουμε 14 Νοεμβρίου. 2020. Ακριβώς, δηλαδή κοντά δύο χρόνια. Mm. Καλώς την και την Κωνσταντίνα. Γεια σας. Με τα γυαλιά της. Τα καινούργια μου γυαλιά. Τα δικά μου τα γυαλιά. Όχι, πάνω δεν θα τα πάρω, μείνει θα τα πάρουμε το μόφακο αυτά. Okay, οκ, μου φαίνεται το έχει σκεφτεί λίγο παραπάνω. Το έχω αποφασίσει. Το έχει σκεφτεί. Για πες, Αλεκούν, τι πες. Λέω, αν είχα κάνει cable management τα πράγματα θα ήταν τόσο καλύτερα. Έλα, έχω δει και χειρότερα, εντάξει. Ήταν σημαζεμένα, ήτανε. Βέβαια, το καλό cable management φαίνεται από κάτω. Εφόσον δεν φαίνονται καλώδια, πολλά είναι καλό. Θα το πάρεις μαζί σου, δεν θα μείνει εδώ. Θα πάει σε νέο σπίτι. Αφήστε με να νιώσω. Θα πάει σε νέο σπίτι, έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, friend. Εγώ δεν έχω κάμερα μαζί. Δεν έχεις κάμερα. Τέσσερα άτομα. Ή μήπως έχω τριπλή κάμερα. Έχουμε κάνει καλή πρόοδο από ό,τι βλέπετε. Ακριβώς. Και έχει μπει και επιτέλους φως. Έχουμε θυμηθεί ότι έχει παράθυρο αυτό το δωμάτιο. Είναι δύο χρόνια ο Άλεξ εδώ και αυτό το παράθυρο δεν είχε ανοίξει ποτέ. Τώρα πάμε να μετατρέψουμε αυτόν τον τοίχο από στουντιακό, ναι, σε κανονικό. Κανονικό. Σχεδόν. Γι' αυτό. Σε γιαπί κανονικό. Θα έρθει σαν αυτούς τους τοίχους όταν χτίζουν τις οικοδομές. Αυτό θα είναι. Γιαπί, πάμε. Πραγματικά. Ωραία, δείτε τι έμεινε. Η ειδική κόλλα που δεν καταστρέφει τον τοίχο. Βεβαίως. Ναι. Παίζει να μην μπορείς να τα ρουβίξεις, κούπα.
η δουλειά κάνει. Μη βροντοτύπα τι κάνε. Δεν τα ρουφάει καν, ρε. Αφού είναι παιδί, μην τα ρουφάει αυτά. Θα πάρω καινούργια σκούπα στο στούντιο μετά από το σημερινό. Να το βοηθήσω έστω λίγο, ρε. Αυτό θα πρέπει να το ξεμοντάρουμε όλο. Αλλά τώρα θα μπορούμε να πνέουμε όσο είμαστε εδώ. Ήρθε η ώρα για κολατσό, εργάτες. Για να συνεχίσουμε δυναμικά. Είπε η Κωνσταντίνα που κάνει καταπληκτική παρέα. Και έχουμε και τον Κώστα εδώ για ακόμα καλύτερη παρέα. Κουτάνης, in the house. Αυτή τη στιγμή... Πάρ' το. Τι συμβαίνει όταν έχεις μακριά μαλλιά και τρως μπέργκερ. Round 2. Έχουμε πρόοδο. Ήταν πιο εύκολο από το περίμενα. Είχες πει ότι δεν θα τα καταφέρεις με τίποτα μόνος, αλλά τελικά καλά το πάλεψες. Αυτό ήταν να το παίρναμε στο δικό ναι, το πάρ' το, αφού χωράει στο Άλεξ. Είναι μετακόμιση στα χρόνια της χολέρας, έτσι δεν το λέει. Το παίρνει αυτό, άστα να πάρει. Δύσκολη μετακόμιση, ε. Το ξέρω, από την αρχή είναι το πιο δύσκολο αυτό. Λοιπόν, έχει μείνει αυτός εδώ ο χώρος. Τώρα ο καναπές θα μείνει για λίγη ώρα ακόμα μαζί μας, ίσως για λίγες ακόμα μέρες. Πήρε το γραφείο ο Άλεξ από εδώ, θα αντικατασταθεί. Όλη η υπόλοιπη σαβούρα εδώ θα μείνει. Δηλαδή τώρα Άλεξ που θα φύγεις από εδώ, θα φύγεις και από το PTT Project. Ωραία, ναι. Έβαλε τώρα την κάμερα εδώ για να αποφύγουμε τα λάθος σχόλια. Yes. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο ότι το ότι φεύγει ο Αλεκούν από το στούντιο δεν σημαίνει ότι έχουμε μαλώσει, δεν σημαίνει... Λοιπόν, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που γίνεται τώρα, απλά δεν θα γίνεται δίπλα-δίπλα στα δωμάτια, κατάλαβες. Στους ίδιους χώρους. Ακριβώς, από εκεί και πέρα, επειδή κάποιοι θα πεταχτείτε και θα πείτε, ρε παιδί μου, τι έγινε, μαλώσατε, είναι ο μεγάλος χωρισμός αυτό. Μπιφ, όχι. Εγώ όπως το θέτω για σένα είναι ένα βήμα μπροστά, όπως θα είσαι στο σπίτι σου, θα είσαι στο στούντιό σου. Ωραία, ναι, θα είναι, σίγουρα. Ναι. Άλλος μπορεί να λέει ότι είναι βήμα πίσω, άλλος... Βήμα μπροστά είναι ανάλογα το πώς το βλέπει ο καθένας, πώς το νιώθει, ρε παιδί. Εγώ επειδή έχω περάσει από αυτή τη φάση, ο κόσμος το ξέρει, που είχα το σπίτι, το στούντιο, έμενα μόνος, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή είναι μια ωραία φάση που πιστεύω και εσύ σίγουρα θα την κατευχαριστήσεις. Δίνει μια άνεση, ρε παιδί μου, γιατί εγώ τώρα ας πούμε δεν έμενα κάπου, ήμουν στο πατρικό μου, ωραία. Mm-hmm. Οπότε θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες γυρνούσα πίσω 2 η ώρα το βράδυ γιατί είχα πράγματα να κάνω εδώ. Αν ήθελα π.χ. να μπορώ να κάνω ένα μπάνιο, σου λέω το πιο απλό πράγμα, ρε παιδί μου. Μπορεί να ξυπνούσα οποιονδήποτε κοιμόταν εκείνη την ώρα. 2 χρόνια πήραμε έτσι την απόφαση να το μοιραστούμε. Μοιραστήκαμε τα έξοδα, μοιραστήκαμε τις καλές και τις κακές στιγμές, θα έλεγα. Κατά τα άλλα, δεν υπήρχαν πολλές κακές στιγμές. Δεν έχουμε μαλώσει. Δεν έχουμε μαλώσει. Όχι. Έτσι, φάση, ωρε φίλε, σήκω, φύγε, δεν μπορώ πια να βγούμε. Φέρνεις την παρέα σου και τέτοια, δεν έχουμε μαλώσει. Όχι, είμαστε ήρεμα πνεύματα γενικότερα, όλα good. Δηλαδή, και γενικότερα τα βρίσκαμε, δεν υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα. Απλά, είναι, καταλαβαίνεις, είναι αυτό που λες, εσύ το λες βήμα μπροστά. Ακριβώς. Θα δείξει πορεία αν είναι βήμα μπροστά, θέλω να πιστεύω τι είναι. Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Πάντως, ναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτός εδώ είναι ο μεγαλύτερος δουλευταράς που υπάρχει. Κάποιοι μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά ο τύπος είναι στην τσίτα όλη την ώρα, θέλει να κάνει κάτι, ωραία. Δεν υπήρχε εγώ θέλω να καθίσω και να κάθομαι να κοιτάω το ταβάνι. Η αλήθεια είναι αυτό, δεν το ζήσαμε ποτέ σε αυτό το στούντιο του στυλ, ότι έλα μαζέψουμε την παρέα και απλά να αράξουμε. Δεν έγινε ποτέ, σε εύχομαι να το απολαύσεις με την ησυχία σου στο σπίτι. Και θέλω να το πω και για νέους YouTuber ή για YouTuber οι οποίοι είναι στη φάση εγώ σαν πάνος. Θα μας πει και ο Αλεκούν, το προτείνω. Δηλαδή είναι πολύ, είναι πολύ καλό βήμα. Ειδικά για μένα τότε, ας πούμε, μπορώ να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ τότε εκείνο το βήμα. Ωραία. Mm-hmm. Γιατί οικονομικά δεν έβγαινε με τίποτα να κάνω κάτι τέτοιο μόνος μου τότε. Mm-hmm. Αλλά επειδή μου είχε πει την ιδέα, έλα πάμε να το κάνουμε κλπ. Μου είχε φανεί πάρα πολύ cool τότε και ήταν όντως τέλειο. Οπότε ξέρεις, θα το βάλω κάτω, θα δουλέψω γιατί δούλευα τότε. Φυσικά, κανονικά. Κανονικά δεν περνούσα καλά τέλος πάντων. Αλλά είπα, το είχα πάρει απόφαση, δηλαδή λίγο-λίγο μπαίνανε γραφεία, ξέρεις, βάφαμε. Γι' αυτό είπα ότι πήρε 2 χρόνια για να φτάσει στην κατάσταση την οποία ήταν. Αυτό, αυτό. Που πιστεύω ότι ενδεχομένως αν ήξερες ότι θα μείνεις και 10, δηλαδή σίγουρα το έχεις στο νου σου, ότι εντάξει, κάποια στιγμή θέλω να φύγω, μπορεί να ρίχνεις ακόμα περισσότερα πράγματα εκεί. Σαφώς. Έτσι, σίγουρα, ναι. Και εγώ ας πούμε εδώ σίγουρα δεν είναι ο χώρος που θα μείνω τα επόμενα 10 χρόνια. Οπότε και εγώ πάλι, γιατί το νιώθω, κρατιέμαι. Θα κάνω κάποιες αλλαγές, αλλά όχι αυτές που θα κάνω στο δικό μου 100% χώρο, ναι.
το τέλειο που έχω στο νου μου μελλοντικά. Όταν θα έχεις κάποιο τεχνικό πρόβλημα και θα έχει βγει ένα καλώδιο, ποιος θα είναι και για να σου πει δεν σαν βγήκε πρώτα το καλώδιο? Σε αυτό θα έχω πρόβλημα, Λεκόν, ήταν το technical support που είχα. Ήταν το IT support, δεν ξέρω, ό,τι χρειαζόμουν από καλώδια, από προγράμματα που κολλούσαν, έλεγα τον Αλεκούν, αλλά μην νομίζω ότι την γλιτώσεις. Τηλεφωνάκι. Τηλεφών, βίντεο κλίση. Hello, I'm Alekun from the Microsoft technical support. Θα σε βάζω, θα βάζω από κάτω βίντεο κλίση με τέτοιο και του λέω, ρε, βλέπεις κανένα καλώδιο που κουνήθηκε? Μην νομίζω ότι θα έχει σου τα φέρτα. Μην τρελαίνεσαι, γιατί πραγματικά με το αυτοκίνητο είναι 10 λεπτά από εδώ. Δηλαδή... Δεν είναι ότι μετακομίζει εκτός Θεσσαλονίκης. Θα καταλήξω να είμαι εδώ για καφέ όλη την ώρα. Ναι, μπορεί ίσως τότε να χαλαρώσουμε. Μπορεί τότε ίσως να τα χαλαρώσουμε. Πραγματικά, γιατί είμαστε σε φάση δεν πηγαίνουμε καθόλου για καφέ. Το είχαμε χάσει αυτό τελείως. Είχαμε συνηθίσει το ότι βλεπόμασταν κάθε μέρα, πίναμε καφέ στο στούντιο, στο ενδιάμεσο και είχαμε ξεχάσει το εκτός. Βέβαια τώρα γενικά έχουμε ξεχάσει το εκτός, αλλά δεν θυμάμαι καν πως ήταν εκείνη την περίοδος. Αλλά θα το βρούμε, πιστεύω όλοι μας θα μπούμε σε ρυθμούς. Οπότε goodbye Αλεκούν, θα τα πούμε στο επόμενο challenge. Πάω... Στα επόμενα βίντεο που θα κάνουμε σε λίγο καιρό. Πάω 2 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Εννοείται, αύριο μεθαύριο θα το ξαναδείτε προφανώς, γιατί εκείνο μέσα το στούντιο, εκείνος ο χώρος δεν θα μείνει άδειος. Θα είμαι εδώ και θα βοηθήσω για κάτι καινούργιο. Οπότε δεν την γλιτώνεις. Δεν την γλιτώνεις, θα έρθει για βοήθεια. Μόνος μου. Όπως εγώ βοήθησα τώρα. Ναι. Εδώ πάει. Θα το ξαναδείτε. Βασικά έχω ζημιές, οκ. Πρέπει να καλύψω κάποιες ζημιές. Έχει ζημιές. Μια μίνι ανακεφαλαίωση για τους καινούργιους. Αυτός εδώ χώρος του στούντιο ήταν παλιά η κρεβατοκάμαρά μου. Γιατί όπως είπα για τους καινούργιους, στα vlog εδώ κάποτε ήταν το σπίτι μου, οκ. Σε αυτόν τον χώρο έμενα και επειδή δεν μπορούσα να το συντηρήσω μόνος μου, είπαμε με τον Άλεξ να το χωρίσουμε στα δύο. Επί της ουσίας να συνδυάσουμε και τη δουλειά, αλλά και την παρέα. Οπότε τώρα έτσι που είναι άδειος, μου φέρνει κάποιες αναμνήσεις. Βέβαια τώρα για μένα τι σημαίνει το να φεύγει ο Άλεξ και να έχω ένα δικό μου ολόκληρο στούντιο? Σημαίνει αρκετά, σημαίνει αλλαγές. Ξέρετε πως λατρεύω τις αλλαγές κατά τη διάρκεια του vlog μου. Έχω αλλάξει 3 σπίτια, φοιτητικό, αυτό και τώρα το άλλο. Και γενικά λατρεύω να αλλάζω χώρους, να αλλάζω περιβάλλον. Είμαι άτομο που κάθε μέρα θέλω να κάνω κάτι, όπως είπε και ο Άλεξ, και η αλλαγή είναι μέσα στη ζωή μου. Βέβαια το τι τελικά θα γίνει θα το δούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, σίγουρα η καλύτερη σκέψη είναι να μεταφερθώ σε αυτόν εδώ τον χώρο, το σαλόνι, όπου είναι το μεγαλύτερο, θα έχω πάρα πολύ χώρο, θα είμαι άνετος και ενδεχομένως να αλλάξω και τον τρόπο τον οποίο κάνω το βίντεο. Απλά κρατήστε το, όλα αυτά γυρνάνε στο μυαλό μου σήμερα. Οπότε ήρθε η ώρα να τελειώσουμε αυτό το vlog. Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια, όπως θα μείνω και εγώ συντονισμένος για τη συνέχεια, γιατί αυτό εδώ μου δίνει κίνητρο να επαναπροσδιορίσω κάποια πράγματα. Οπότε κάντε εγγραφή, τσεκάρετε περισσότερα vlog για να περάσει πάρα πολύ ευχάριστη η ώρα σας. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog.